ξεσπάσει πόλεμος. Φέρτε μου δυο τυράντες τώρα. Έτσι να υπάρχουν. Καλώς τους. Και με και χωρίς τυράντες, το ραντεβού μας είναι καθημερινό εδώ. Σε Ελλάδα και σε Κύπρο και σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Θα πω μια μεγάλη καληνύχτα στην Νότια Χιλή, όπου μας παρακολουθούν και μου ζητήσαν να το κάνω, στην Νότια Χιλή. Καληνύχτα στη Χιλή και εκεί όποιος γυρίζει κερδίζει, όπως θα κάνουν σήμερα εδώ οι τρεις παίχτες μας που θα διεκδικήσουν το πεζό 108. Αυτός ο ήχος σημαίνει ένα μόνο πράγμα. Κορνάρω και μπαίνει το κορίτσι μας. Πάω για παιχνίδι. Κάτσε, περίμενε. Να βάλω μπρος και να ξεκινήσουμε. Έτοιμοι, φύγαμε. Πάμε. Και τώρα εγώ όνειρο, πρέπει... όνειρο το αμάξα. Πρέπει να βγω από εδώ εγώ για να πάω... Όχι, δεν κατάλαβα, εδώ θα μείνω. Λεξομαχία. Φύγαμε. Ξεκινάμε με ντόπιο λαλιά. Δώσε, πάμε! Ντόπιο λαλιά. Κάτι που του λέει και στο γουριό και που του λέει και στην πόλη. Τι είναι αυτό, παιδιά? Και επαρχία και πρωτεύουσα. Να το. Το έχουμε, Δήμητρα. Χοχλιός, σαλιγκάρι. Χοχλιός. Σαλιγκάρια. Όχι. Συνεχίζουμε μια, δύο. Πάμε. Το έχουμε. Κώστας. Χοχλί, σαλιγκάρια. Χοχλί, σαλιγκάρια. Να το επιβεβαιώσουμε και μετά να σε αποθεώσουμε. Έλα, έλα, Κώστα, έλα, έλα. Έλα τώρα, παιδί μου, τώρα λίγο να δεις τώρα τη γλύκα να δεις. Έχεις φάει χοχλίους μπουμπουριστούς. Όχι, δεν στην Κρήτη, ευκαιρία, δεν θέλεις καθόλου, ε. Ναι, αλλά με κερδίσεις, σε βλέπω να παραγγέλεις. Έχω ήδη, θα πάρω να δω. Δώσ' του μία, είναι το σύνθημα για τον πρώτο γύρο, θέλω να νιώσεις. Θέλω να το νιώσεις. Πάμε. Θα το φέρεις. Έτσι, πρώτος. Είναι και μπόνους με 200 ευρώ. Ξέρω, Κώστα μου, ότι θα γυρίσεις πρώτος μόλις αποκαλύψουμε την κατηγορία του πρώτου γρίφου, η οποία είναι γαλανομάτα μάγισσα ή πρασινομάτα μάγισσα. Θα πρέπει να βρείτε μια φράση. Η φράση είναι στον πίνακα. Και ο φίλος μου ο Κωστής θα γυρίσει πρώτος τώρα. Πάμε, καλή επιτυχία. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει δωρεάν φωνία, σημαίνει 45 ευρώ το γράμμα, σημαίνει δεύτερη ευκαιρία. Εάν πετύχεις κάτι από όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε το σίγμα. Και πάω να το αφήσω μια δεύτερη ευκαιρία. Μπράβο. Το ξέρεις όλα αυτά είναι 45, δηλαδή τώρα έχεις βγάλει 180. Δικό σου δεύτερη ευκαιρία για τον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κοιτάς πολύ το γρήγορο, τώρα έχεις βρει, πες το να βρε. Το Α. Το Α θα αγοράσει άμεσα ένα φωνή, γιατί είναι πολύ δυνατός, έχει τακτική, έχει στρατηγική και δεν υπάρχει το Α. Οπότε θα περάσουμε. Βέβαια, έχει και δεύτερη ευκαιρία, άμα θέλει. Μπορεί να την αξιοποιήσεις τώρα τη δεύτερη ευκαιρία ή να την κρατήσεις για το μέλλον. Εσύ θα αποφασίζεις, πες μου, τώρα, μετά, τώρα, μετά, μετά. Είσαι έτοιμη να κάνεις σεφτέ, είσαι έτοιμη να κάνεις ντεπούτο. Ε, άντε Δημητρούλα μου, πάμε. Δημητρούλα. Έλα. Ναι. Μπα. Δημητρούλα, άμα κοιτάξεις ακριβώς μπροστά σου, θα καταλάβεις. Δήμητρα, θα το πω εγώ. Το πλυντήριο που διεκδικείς αυτή τη στιγμή κοστίζει 399 ευρώ. Δηλαδή 400 με τη μία. Γιατί ναι, ρε, Δήμητρα, εδώ σταμάτησε ο πράσινος δίκης που είναι ο δικός σου. Θέλω να μου πεις ένα σωστό σύμφωνα και να σου δώσει το πλυντήριο γιατί έχεις πολλή δουλειά στο σπίτι. Το κάπα. Και πλυντήριο Gorenje 399 inox. 7 κιλά να βάλεις μέσα ρούχα να πλένεις. Έχεις κόσμο σπίτι.
Σε ταλαιπωρούνε. Έναν προς το παρόν. Μόνο έναν, 7 κλάνε καλά, τα αφήσεις. Ωραία. Θα ξαναγυρίσεις λοιπόν τώρα, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα λεφτά του πλυντηρίου. Γκορένιε. Έλα, έλα, θα σταματήσει κάτι καλό, ναι. Φαντάσου να μην ήσουν και σφιγμένη τι θα μας έκανες. Φαντάσου. Έλα, πες μου ένα σύμφωνο απλά. Το νι. Έχουμε, παιδιά! Ναι! Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Όσο σφιγμένη και να είσαι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις τι κρύβεται εκεί κάτω. Η χρεοκοπία και το 500άρικο. Πρέπει να αποφασίσεις εάν θα το σηκώσεις για να ρισκάρεις έτσι 50% ή αν θα γυρίσεις ξανά τον τροχό να πας λαου-λαου. Αν είναι χρεοκοπία, θα χάσεις τα 499 ευρώ που έχεις μπροστά σου. Θα γυρίσω. Δεν θα ρισκάρεις κοντά πλυντηριάρα, περιμένει ο άλλος πίτα, έχει όλα απλυτά. Έχει πετάξει φανελάκι από εδώ, στα ψυγεία, από εδώ, από εκεί πάνω. Λογικό είναι, γύρισε. Το άφησε. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Ναι! Κάποια στιγμή, Δήμητρα, φέρετε κάτι άσχημο, έτσι για αλλαγή. Μήπως τώρα θέλεις το φωνήεν, που είναι δωρεάν. Τσαμπά. Ή όχι. Ναι. Πάρε, πάρε. Το αλφα. Αλφα. Και θα σε ρωτήσω τώρα. Το αλφα δεν το είπαμε πριν. Δεν το είπαμε. Πού είχα στο μυαλό σου. Χαζεύεις, δεν μας προσέχεις, δεν μας παρακολουθείς. Ξαναπαίξε. Παιδιά, σπίχτηκε. Νόμιζα να διχνηθείς το δέντρο του σέμου. Μπορείς να ξαναγυρίσεις. Δεν χρησιμοποιώ βία, βρε, Δημητρούλα. Οι γυναίκες μόνο με τριαντάφυλλο, ρε, τις χτυπάνε. Χωρίς αγκάθια. 15. Το ταφ. Το ταφ, όπως λέμε, τριαντάφυλλο. Ναι. Έλα, χωρίς αγκάθια, έλα. Σύμπατο, άλλα 15 ευρώ. Πάμε, 5-14 έχεις τώρα. Δήμητρα, σε ακούω. Μια φράση ψάχνουμε. Το έχεις. Μια φράση. Όχι. Έτσι όπως σε βλέπω και όλα να εμφανιστούν, δεν θα το βρεις εσύ. Ναι. Οπότε θέλω, σε παρακαλώ, να γυρίσεις και να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Okay. Να σου κάνω λίγο αυτό που έκανε στον πύρο Δήμα ο Ιακώβου. Ναι. Το θέλεις. Άντε, έλα, γύρνα. Είσαι έτοιμη. Πάμε, ναι. Έλα, κοριτσάρα μου, έλα, κοριτσάρα μου. Άντε, κοριτσάρα μου. Δεν μπορώ να χτυπήσω και παραπάνω. Δεν είναι σωστό. Έλα, χαλάρωσέ μου και πάρε και 30 ευρώ. Ποιο σύμφωνο θέλεις τώρα. Το... λιγάκι σύντομα. Ρο. Μη μου την αγχώνεις άλλο, Τζούλια. Αφήσε τη μου έτσι ήσυχη. Αφού βλέπεις ότι την πάει. Μα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να το πει. Εγώ φταίω. Να βοηθήσω πάω. 544. 399 κάνει το πλυντήριο. 6 και 100 ευρώ διαθέσιμα για φωνιέντα. Και μπόνους γύρω είναι 200 άμα το κερδίσεις. Έφυγε. Τι κάνουμε, πες μου. Να πάρω ένα φωνιέντα. Ωραία. Το γιώτα. Δεν είπες το αλφα, πάλι καλά, το σε περίμενα. Σε μια γωνιά. Γιώτα, βεβαίως. Τίποτα, καμία, μηδέν. Γύρισε ξανά λοιπόν. Αυτό το πλυντήριο δεν βλέπω να το βάζουμε απόψε. Για γύρισε, γιατί σε λίγο πάμε για νυχτερινό ρεύμα. Έτσι πως το πας αργά αργά. Έλα. Και δεν χάνει με τίποτα, παιδιά. Για 80 ευρώ. Ποιο σύμφωνο θα διαλέξεις. Το λάμβα. Άχαστη είσαι μέχρι τώρα. Και τώρα θα χάσεις. Α, παιδιά, είστε κι εσείς εδώ. Βέβαια. Έλα, δεν μ' αρέσω. Κώστα, καλώς τους. Πες μου, τι είναι η πρώτη φορά που θα παίξεις. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Αλήθεια, η πρώτη φορά που θα παίξεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ επιτυχημένη, αλλά θα δούμε. Άμα το πεις τώρα, σου δίνω 2,50 γιατί και τον πόνους. Όχι, για κανένα λόγο. Πάμε, καλή επιτυχία στη Μαρουσό. Έτσι γυρίζει με τον τροχό. Μπράβο. Για 20 ευρώ. Το πει. Το πει, όπως λέμε, πίτα. Χιλόπιτα, για την ακρίβεια. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω. Εγώ, δεν το περιμένω αυτό. Γεια σου, Κώστα. Καλώς ήρθες, καλή επιτυχία. Θα γυρίσεις κι εσύ. Όχι, να το πούμε. Γιατί σου λέει τώρα, θα ταλαιπωριόμαστε μια ώρα. 2 κατσουτάρικα του μπόνους, συν αυτά που κέρδισες με το σπαθί σου και το λύνεις τώρα. Έγινε ναι. Στενός κορσές. Έγινε στενός κορσές. Πολύ στενό! Το χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι κανένα να συνελθείς. Βάλτε διαφημίσεις, γιατί αυτές οι εικόνες δεν πρέπει να τις δει ο κόσμος. Έλα εδώ.
διαφορετικό, διαφορετικό, διαφορετικό. Μάικλ Τζάκσον. Μάικλ Τζάκσον, θα παίρνω στροφή από εδώ. Έτσι. Έρχομαι, κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα τα δύο κορίτσια μας και το φίλο μας και πρωτοπόρο Κώστα. Αλλά πάω εγώ εδώ τώρα. Εδώ. Χαλάρωσες λιγάκι τώρα. Ναι, ναι. Η Τζούλια ξέρει κόλπα ζόρικα που κάνω στην Ινδία, ξέρει πώς θέλουν αυτά τα γιόγκα και δεν κάνεις λίγο γιόγκα. Τώρα εδώ. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω. Α, μπορείς να το κάνεις, θέλεις. Για να κάνουμε λιγάκι διαλογισμό. Ωραία. Πήγαινε στην Τζούλια, κάνεις γιόγκα, να κάνω εγώ με τον Κώστα και τη Μαρουσό γιόντα. Να πάω. Από το Star Wars. Φύγε. Φύγε. Φύγε στο διαλογισμό, φύγε. Τζούλια. Κάτσε, θα το κάνουμε. Σου την παραδίδω. Διακριτικά. Σου την παραδίδω. Καθίστε, πείτε τα. Και εγώ γνωρίζω τα παιδιά εδώ πέρα, εντάξει. Σταυρωτά λίγα και τα ποδαράκια. Κωστή μου, καλώς όρισες. Ήσουν ψύχρεμος, άνετος και ωραίος και γι' αυτό το λόγο είσαι και πρωτοπόρος. Με τι ασχολείσαι κανονικά? Είμαι τεχνολόγος ακτινολόγος. Τεχνολόγος ακτινολόγος. Πώς με βλέπεις? Βλέπω τον εσωτερικό σου κόσμο. Έτσι, αγόρι. Ωραία. Τι είναι το πιο παράξενο που έχεις βρει, που να μπορούμε να το πούμε όμως, που έχετε βρει ποτέ σε ακτινογραφία? Κάποιοι τρώνε κάτι ρολόγια, κάτι δαχτυλίδια, κάτι αυτά. Και μπουκάλια, το πάντα. Άμα μην πεις τίποτα άλλο, τέλος. Κώστας, κυρίες και κύριοι. Κάτι πίνουν λίγο παραπάνω. Για ακτινολόγο, δεν σε κόβω, καλώς όρισες. Είναι η Μαρουσό, παρακαλώ. Αυτό είναι όνομα, μου αρέσει. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει το Μαρουσό? Γιατί είναι ένα όνομα, ρε παιδί μου. Όχι να ξέχασε, δεν μπορώ να το ξεχάσει. Φοιτήτρια. Φοιτήτρια. Τι σπουδάζουμε? Είμαι στους μεταλλολόγους στο Πολυτεχνείο, εδώ στην Αθήνα. Παίζει πολύ αυτό με το. Παίζει, είναι νέα μόδα. Μεταλλορύθηκε θεία. Θα εξορίξουμε εδώ τα δικά μας. Όπως καταλάβατε, η Μαρουσό δεν θα σκάψει, δεν ξενύχει. Αυτό τον είχε εδώ, δεν πάει για σκάψιμο. Εδώ, βλέπετε. Εδώ. Δεν είναι εσύ. Έτσι, θα δίνω τις οδηγίες εδώ. Μπράβο, αλλά θα φοράτε καμπτά. Εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί. Είσαι φοιτήτρια. Έχεις και λίγο ελεύθερο χρόνο, φαντάζομαι τώρα. Αρκετό. Είσαι από την Αθήνα? Όχι, είμαι από τις Σέρρες. Και πέρασες στην Αθήνα. Αυτό είναι φοιτητική ζωή. Αυτό είναι. Από τα Σέρρα. Από τα Σέρρα. Έλα, πες μου, είσαι και παοκάρα. Παοκάρα. Έλα, ρε παοκάρα, Μαρουσό, με ανέβατε τώρα. Με τρέλανε. Μισό λεπτό, παιδιά, να δω τι γίνεται εδώ. Τι κάνει, τι. Χαλαρώνουμε. Πώς. Έτσι. Και σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Έλα, ρε Δήμητρα! Αυτό είναι, χαλάρωσε η Δήμητρα. Έλα, κορυσάρα μου. Τη σκότωσα εγώ τη μύγα. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και να ξέρει, έχω μάθει και κόλπα ζώρικα αυτά του Μιγιάγκη που το πιάνει με τα ξυλάκια. Ωραία. Τυχερέ είναι μύγε, δεν έχω ξυλάκια μαζί μου τώρα. Αλλιώ θα είχαμε φωνέψει δύο-τρει. Είστε έτοιμοι να πάμε στο δεύτερο γύρο? Και τι καθόμαστε, πάμε. Σύνθημά μα είναι ένα. Τζούλια, πε τώρα αμέσω την κατηγορία. Θα πρέπει να λύσετε ένα σταυρόλεξο. Πάρα πολύ ωραία. Το σταυρόλεξο είναι που? Εκεί στον πίνακα, στις τέσσερις λέξεις, δύο οριζόντιες, δύο κάθετες. Και η Δήμητρα, απαλλαγμένη από κάθε άγχος, έχοντας κάνει γιόγκα, κάνε έτσι να το συγκεντρωσή σου. Γύρισε το δρόμο. Να με βοηθάει γιόγκα της Τζούλιας. Είναι Τζούλια γιόγκα. Μα δεν τη βλέπεις, χαλάρωσε. Πάρα ναι, πολύ ωραία. Μπαραδέρ! Έλα ρε εσύ. Εάν υπάρχει σίγμα, σου δίνω το βραβείο καλύτερης μαθήτριας της Τζούλια Γιόγκα. Καινούριο. Άλλο επίθετο. Όπα. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Είναι θέμα ψυχολογίας. Έχω εγώ τη λύση για σένα, θα σου την πω μετά. Εντάξει. Πάρε τηλέφωνο τον γιατρό σου. Τον ακτινολόγο, άμα χρειάζεται, είναι ο Κώστας δίπλα. Γιατί έρχομαι να σε περιποιηθώ, αν δεν σου φύγει το άγχος. Ενώ εδώ από τις Σέρρες, χαρά, υπάρχει παοκάρα, είμαστε αφούρε μόνο. Έλα, γύρνα παοκάρα. Γύρνα, ορίστε. Α, εντάξει. Έλα, ναι. Θα σου δώσω ένα σπρώμαυρο ρολόι, TomTom, το οποίο είναι runner, γιατί βλέπω ότι γυμνάζεσαι και τρέχεις και κοιτάς την ώρα για να βλέπεις τι χρόνο κάνεις. Εγώ κοιτάω την ώρα να τελειώσει η γυμναστική επιτέλους, γιατί έχω ψοφήσει. Πες μου. Λοιπόν, θα πω ναι. Το κάπα. Το κάπα για ένα ρολόι αξίας 199 ευρώ. Ελπίζω. Ναι, δικό σου, TomTom. Ωραία. Δικό σου, παρακαλώ, αθλητικό ρολόι Runner Music. Ναι. Για να ακούς και μουσικούλα την ώρα που τρέχεις. Τι μουσική ακούς? Λίγο απ' όλα. Παρχαρίδη. Είμαι, όχι. Όχι, γιατί είσαι από τις Σέρρες τότε. Να παίξω επόμενος. Όχι, εδώ θα παίξεις πάλι εσύ, διότι έβγαλες 209 ευρώ, όλα είναι στο ρολόι επάνω και κάτι ψηλά για το γράμμα που βρήκες και πάμε ξανά. Θέλω να σε βοηθάω στο γύρισμα. Σε βλέπω ζωρίζεσαι λιγάκι, 20 ευρώ. Λοιπόν, θα πω το πι. Το πι, όπως λέμε Power Rangers. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
Μια ερώτηση που εγώ, αν είχα μια μεγάλη εταιρεία, θα ρώταγα τους υπαλλήλους μου ποιος ήταν ο αγαπημένος Power Ranger. Για να καταλάβω την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση του εργαζομένου. Ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Και είσαι και πάω, απολύεσαι. Επιρροές από την Αθήνα. Επιρροές από την Αθήνα. Είναι εδώ οι επιρροές. Όχι. Δεν είναι εδώ. Όχι. Εντάξει, το σώζεις. Γύρισε. Δυνατά. Πάμε, παιδιά, λίγο να γυρίσει δυνατά. Αυτό παλαμάκι για να γυρίσει. Όχι, 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 όχι. Δεν μου πάει το δυνατά. Κάνεις κακές παρέες, γι' αυτό μάλλον. Οι επιρροές σου οι αθηναϊκές από τον Πειραιά δεν είναι και πολύ καλές. Φέρε μου το ρολόι πίσω. Ορίστε. Ρολόι γιοκ για την ώρα. Ήρθε η ώρα να ακτινογραφήσουμε τον τροχό της τύχης. Δώσ' του, Κώστας, ο πρωτοπόρος μας μέχρι στιγμής είναι μπροστά, προπορεύεται. Έχει κάνει τα ακτινογραφείο του, είναι πολύ δυνατός, είναι έτοιμος να πάρει και... Να το δώσουμε το πλυντήριο! Ναι! Εσείς πείτε, έχεις άνθρωπο που πλένει ή μόνος σου? Έχω και τη γυναίκα και εγώ. Και εσύ? Για να πλένουμε ολονό και το μούρο τα... Και μωρακί. 10 μηνών. 10 μηνών μωρακί. Κορή. Μιλάμε για πολύ βρωμιά. Έτσι το συζητάμε, φεύγει εμείς το πλυντήριο έτσι. 7 κιλά το πλυντήριο. Και η αξία του είναι κοντά 4 εκατοστάρικα παρά 1 ευρώ. Πες μου ένα σύμφωνο. Ποιο σύμφωνο διαλέγεις? Το νι. Λοιπόν, το νι, όπως λέμε, νερό. Ωραία, δικό σου, αγόρι μου, το πλυντήριο Μπορένιε. Δικό σου μέχρι να γίνει δικό σου, γιατί να σου εξηγήσει, φίλη μου η Δήμητρα, πώς φεύγουν τα πλυντήρια και πώς περνάνε από τα χέρια σου. Για να γίνει δικό σου, και θα το βάλεις στην άκρη λύνοντας το γρίφο και θα πας και τελικό. Όποιος δεν πάει τελικό, δεν μπορεί να εξαργυρώσει τα δώρα. Αυτό είναι γνωστό. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις χρήματα πλυντηρίου, οπότε ξαναγυρίζεις. Μπορώ να έχω ένα πλυντήριο στο 4. Έφτασε. Αυτό είναι. Λοιπόν, ας κάνω μια συμφωνία. Μην πετυχαίνετε δώρα, γιατί τζάμπα χαρά κάνουμε. Εντάξει. Να γεμίσουμε τώρα το σπίτι. Παίρνετε τα χρήματα που είναι το καλύτερο. Παιδιά, βλέπω τη Δήμητρα να γελάει κοντινό. Κάμερα στη Δήμητρα. Γελά. Επιτέλους. Αυτή η θεραπεία Τζούλια Γιόγκα είναι πολύ δυνατή. Κι άλλο, δώσ' του, έλα Δήμητρα. Τώρα, παιδιά, πάμε. Η Δήμητρα έχει ανέβει ψυχολογικά. Είναι έτοιμη να φέρει κάτι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο, 100 ευρώ. Ναι! Μπράβο σου. Give it to me, Michael Jackson. Το me. Michael. Έτσι ντε. Έτσι ντε. Σταυρόλεξο. Η πρώτη λέξη νομίζω ότι έχει σχεδόν αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω αν η Δήμητρα... Αχ, καμία σχέση. Αυτό είναι γύρισμα. Λοιπόν, πρώτη γυροβολιά για 100 ευρώ, δεύτερη γυροβολιά για 20. Γραμματάκι. Το λάμδα. Το λάμδα από το λουμπάγκο. Ναι. Ωραία. 120 ευρώ θα ξαναγυρίσεις, διότι σου λείπουν γράμματα κυρίως από τη δεύτερη κάθετη λέξη μας. 50 ευρώ. Ποιο σύμφωνο διαλέγεις? Το Β. Το Β. Όπως λέμε, βροντάω. Μένεις με 120 και η Μαρσό που έβαλε ρολόγια στα χέρια της, ενθουσιάστηκε, μας αποκάλυψε ότι είναι παοκάρα, δεν ακούει ποντιακά, αλλά συσχετίζεται με ερυθρόλευκο συναισθημάτων δεσμό, της θυμίζω ότι όλα αυτά την οδήγησαν στη χρεοκοπία. Οπότε άλλαξε ψυχολογία, πάμε. Αλλάζω τελείως. Τελείωσε, σέρεσε σε αφού. Σέρεσε σε αφού. Από ποιο μέρος των Σερών? Από μέσα από τις Σέρες. Μέσα βαθιά, ε. Ναι. Ας το εκεί, ας μείνει εκεί. Ας μείνει μεταξύ μας. Για σένα δουλεύουν όλοι. Λοιπόν, εσύ τα είχες πάρει όλα, τα έχασες όλα. Δώσ' του να καταλάβει τώρα, γιατί είσαι ακτινολόγος ή δεν είσαι. Α, δεν πάμε καλά. Και χρεόκοπη. Εντάξει. Μπορεί να παίξουμε δελτίο ειδήσεων σήμερα και να συνεχίσουμε μετά. Ξανά, θέλετε μετά το δελτίο ειδήσεων, ξαναβγούμε να κάνουμε ένα μεταμαστονίκητο τροχό της τύχης.
σε αυτή τη λογική. Να σου πω τώρα εσένα, εσύ θα δώσεις τη λύση, γιατί είσαι η μόνη που έχει κάνει γιόγκα. Οι άλλοι ξέρουν. Εντάξει, έλα. Δυνατά, σε παρακαλώ. Έλα. Ναι, για 100 ευρώ. Ποιο σύμφωνο θα διαλέξεις? Το τάφ. Όπως λέμε, τουρμπάνι. Ναι, δύο τάφ. 200 ευρώ, ρε παιδιά. Επιτέλους ξεκολλήσαμε λίγο. Επιτέλους. Αυτή η γιόγκα σου, Τζούλια, κάνει θαύματα. Θαύματα κάνει. 320 ευρώ. Λίστο και πάρτα. Α, δεν θέλουμε τίποτα. Θέλεις φωνιεντά. Θέλεις τσίχλα. Κάτι να χαλαρώσεις, θέλεις. Τι θέλεις. Λοιπόν, θα γυρίσω άλλη μία. Ναι. Δεν θέλει ούτε τσίχλα, ούτε τίποτα. Θέλει τον παραδείγμα, το έχει ματιάσει, παιδιά. Το έχει ματιάσει. Ένα σύμφωνο αρκεί για να πάρεις το Master Yoga. Το ρο. Ναι, ρε παιδιά! Ναι, ρε παιδιά, επιτέλους. Όλοι όρθιοι, παρακαλώ, για το πρώτο βραβείο της ημέρας. Πάμε! Βραβείο! Πιο αγχωμένης πέτριας! Όλο τον εποχή! Για κάθε αγχωμένο άνθρωπο εκεί έξω, θέλω να μεταφέρεις ένα μήνυμα. Παρακαλώ τώρα για το βραβείο που κέρδισες. Ένα μήνυμα στο λαό σου. Βοηθάει το άγχος, βοηθάει, παιδιά. Βοηθάει το Βλέπετε τα αποτελέσματα. Ορίστε τα αποτελέσματα! 411 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ το κοινό μας εδώ. Άλλοι 2.500 άνθρωποι κατάφεραν να έρθουν εδώ, πλακώνονται έξω για να μπουν να σε δουν, Δήμητρα. Έχεις 410 ευρώ. Ωστόσο, πρέπει να το λύσεις για να γίνουν δικά σου, ενώ έχεις και τον μπαλαντέρ δίπλα σου, που σημαίνει ότι για ένα μεγάλο ποσό, ταυτόχρονα, χωρίς να γυρίσεις, μου λες ένα γράμμα. Όταν το φέρεις έτσι το μεγάλο ποσό, τώρα δεν μπορείς. Πρέπει να γυρίσεις. Στο τελικό θα μπορείς να ζητήσεις ένα παραπάνω σύμφωνο. Εδώ κοιτάει πώς θα βγάλει το γύρο η Δήμητρα. Το τελικό. Ποτέ δεν ξέρεις. Σε κάθε γύρο λιποθυμάει, φέρνουμε οξυγόνο, τη δίνουμε και ξαναανεβαίνει. 4-10. Γυρίζεις, αυτό ξέρεις, αυτό κάνεις. Τέλος, εγγύηση. Εγγύηση. Τα λεφτά μένουν εκεί. Η σειρά σου χάνεται. Και ήρθε η ώρα στα σέρας. Να κάνουμε δουλειά. Να βρούμε λίγο τύχη στα σερ. Έχεις δύο συνεχόμενες αποτυχίες. Ξέρεις τι λείπει. Λείπει ένα εντυπωσιακό γύρισμα με το δεξί χέρι. Κάνε μπρατσό, κάνε μπρατσό. Έλα, έλα, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Από εδώ, από εδώ. Δώσ' του, δώσ' του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι λίγο καλύτερο. Έτσι είναι λίγο καλύτερο. Α, αυτά είναι. Λοιπόν. Ένα σύμφωνο. Το Δέλτα. Το Δέλτα, όπως λέμε. Δεν νομίζω. Δεν νόμιζα ότι δεν το έχεις βρει τώρα. Εκεί που βγήκε το Δέλτα, συμπληρώσαμε τα πάντα όλα σε σύμφωνα. Ναι. Παοκάρα μου, πρέπει να το λύσεις. Μπορώ να πω μία. Μία της λέξης, να σου δώσω το 25%. Ναι. Ναι, αλλά θα πάρουν οι άλλοι 75, δεν σας συμφέρει. Όχι, πρέπει να το πούμε όλο. Δεν υπάρχουν άλλα σύμφωνα. Δεν υπάρχουν άλλα σύμφωνα και δεν υπάρχουν και άλλα χρήματα. Θέλεις να δοκιμάσεις κάτι έτσι στην τύχη? Πρέπει να το κάνεις τώρα. Αλλιώς πάμε στον ακτινολόγο μας. Δεν χάνω και τίποτα να προσπαθήσω. Πάμε λοιπόν. Η πρώτη λέξη πάνω-πάνω. Να πω αυτή που ξεκινάει από κάτω για να πάρω τη θάρρο. Το κατάλαβα. Θα ακούσουμε τον ήχο. Γκλιν. Να πω. Αν κάναμε μισή ώρα να βρούμε τη μία, φαντάζομαι ότι θα τσάνεσαι. Θα κάναμε. Και κοίτα τώρα την κίνηση Μάικλ Τζάκσον που κάνω για να πάω στον ακτινολόγο. Κύριε Γαλανούλη, ξέρουμε πολύ γρήγορο, σαν τον Μάικλ. Αλλά εδώ φτάσαμε στο φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος θα πάρει 50 ευρώ και θα λύσει άλλο ένα γρίφο. Το έχεις? Ναι, ναι, πιστεύω πως το έχω. Ας τα δούμε ένα-ένα, πάνω-πάνω. Μονοπάτι. Μονοπάτι. Η δεύτερη οριζόντια λέξη, η μεγάλη κάτω. Κλειδαρότρυπα. Κλειδαρότρυπα. Η πρώτη κάθετη. Μακό. Μακό. Και η δεύτερη κάθετη. Πόδι. Πόδι. Πρέπει να είναι και οι τέσσερις σωστές προκειμένου να κερδίσεις το 50 ευρώ σου. Και είναι εκεί. Μπράβο. Μπράβο. Μείναμε σε χαμηλά επίπεδα. Ήρθε ένα πεντάρικο, είσαι στα 3,80, είσαι μόνος που έχει χρήματα. Οι άλλοι θα βγάλουν πιο γρήγορα χρήματα, γιατί θα τα βγάλουν με λεξομαχία 100 ευρώ τώρα.
και θα ψάχνετε για ένα διάσημο ζευγάρι. Βρείτε το. Διάσημο ζευγάρι. Τώρα, να το πω εγώ, θα πάρω τίποτα. Λοιπόν, ο Κάρολος και... Καμίλα. Ο Κάρολος και η Καμίλα, η αιώνια αγάπη του. Άλλα 100 ευρώ, μεγαλώνεις το προβάδισμά σου. Ο Κάρολος είχε κοντζάμ Νταϊάννα και τώρα να πεις Καμίλα. Αυτά λέγαμε όλοι, αλλά μετά αφού έφυγε η πριγκίπισσα, είχε 6, 7, 8, 9 που αναγαλύφθηκαν στη συνέχεια. Οπότε καλά ήταν με την Καμίλα ο άλλος. 40 χρόνια επιτυχίες. Έτσι. Ξέρεις που πας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα πράγματα για τον Κώστα. Κορίτσια, εδώ έχουμε ένα θέμα. Εδώ έχουμε μεγάλη ατυχία. Εκεί έχουμε φοβερό άγχος που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κίνηση φωτιά. Στον τρίτο γύρο πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν. Παίζει πρώτη στον τρίτο γύρο. Η φίλη μου από τις Σέρες η Μαρουσό. Πάμε! Μικρή μου Σερεοπούλα, άκου τι γίνεται εδώ με τις κατηγορίες. Θα ψάχνετε για τίτλο από ταινία. Έλα, τώρα αυτό το έχετε όλοι. Ορίστε η ταινία, θα σας συγχωρήσω για ακόμα μια φορά. Ναι. Που συνάπτει σχέσεις με Ολυμπιακό ενός επαγγελματίας από τη Βόρεια Ελλάδα. Να σου το πω κάτι. Αν ήμουν ο πατέρας σου, τι θα έκανα, θα έλεγα μπράβο, παιδί μου, καλό παιδί να είναι. Έλα, πάμε, παίξε. Τι να πούμε κι εμείς οι πατεράδες, τις κόρες. Έλα τώρα. Μύρι, στοπ, φρένο, φρένο, έτσι. Εντάξει, ρε Μαρουσό, είπαμε άσπρο μαύρο, πάω κνέα αφού. Ε, όχι και έτσι. 150. Πάρε και ένα κίτρινο, παρότι δεν το συμπαθούμε και πολύ εμείς. Σίγμα. Σίγμα, γιατί εμείς κίτρινο ξέρεις ποτέ. Σέρες. Εντάξει, σίγμα σέρες. Έτσι, μπράβο. Πόπα! Να το! 4,50! 4,50! Επιτέλους, εκολλήσαμε. Αλλό! Επιτέλους! Γυρνάω. Δεν το πιστεύω ότι με κίτρινο, εμείς που δεν βάζουμε μουστάρδα στο σάντουιτς, με κίτρινο καταφέραμε να πάμε 4,50. Γύρω και ξαναφέρε κίτρινο. Έτσι, χαλάλι. 4,50. Με ένα γύρισμα πέρασες πρώτη. Αμά, το έκανε καλύτερο. Ναι! Για κάθε σύγχρονο που θα βρεις, θα πάρεις πόπο! 500 ευρώ. Τα κίνητοι όλοι. Μα τον Παύλο Γκαρσία, πες μου. Κάπα. Έλα, όχι τώρα. Μιλάμε, έχω μπει στη μεγάλη περιοχή. Κάνω την τρίπλα, περνάω έτσι, πατάω το χ από πάνω, κάνει τρίπλα. Περνάω, φτάνω απέναντι, είμαι σε κενή εστία τώρα, εγώ είμαι σε κενή εστία. Σουτάρω και πάει out, δεν ξαναγίνει αυτό. 500, παιδιά, με τόσα πολλά. Λοιπόν, μη σε παίρνει από κάτω, 4,50 είναι εκεί. Δεν έχεις χάσει τα χρήματα τουλάχιστον, χάνεις τη σειρά σου ουσιαστικά. Κώστα, σε πέρασε με μια γυροβολιά. Μπορείς και εσύ να το κάνεις. Πάμε. Νάτος, νάτος τα μεγάλα ποσά, 150 ευρώ. Έλα, Κωστάρα μου. Το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ. Τελεφερίκ. Ούτε. Ούτε τελεφερίκ. Δήμητρα, σε έχουμε αφήσει πολύ ώρα στην ησυχία σου, για να ερεμήσεις, να χαλαρώσεις λίγο. Ναι, ναι. Α, πολύ άνετη σε βρίσκω. Να μην. Να μην είσαι άνετη. Να μην γυρίσω. Να μην γυρίσω, δεν θέλω. Ωραία, κάτσε, για πες. Τι να βλέπει τώρα αυτά, θα με ξαναφτιάξει το άγχος, θα ξαναπάω από την αρχή. Μια να σε χαλαρώσει το πάνω, παιδί. Είναι εδώ σύντροφό σου. Είναι, ναι. Είναι. Να το φέρω κάτω να σε χαλαρώσει λίγο, δεν γίνεται. Γύρισε άλλη μια φορά, άμα δω δεν σε πιάνει, θα το κατέβασω κάτω. Να ετοιμάζεται ο σύντροφο. Αχ, θα σταματήσει κάπου πολύ καλά. Ναι! Να του πω. Μην εκεί που είσαι, μαυρόγατε. Ένα γράμμα, 5 κατοστάρικα. Ένα μόνο. Το μη. Μη, όπως λέμε, μπαρούτι. Αν υπάρχει παραπάνω από... Όχι, ένα, 500. Αυτός είναι γύρος, Τάκα, έρχονται όλα. Τάκα. Τώρα είσαι πολύ χαλαρή πια. Ωραία. Εντάξει. Μπορείς πλέον να αγοράζεις και φωνή, αντάμα θέλεις. 5. Για σφαίρα. 5. Να πάρω. Κάνω το σουηδικό. Ένα θα πάρω αρχικά. Το σουηδικό μα είναι σαν τέπλε, είναι λίγο άσχημο, αλλά πιάνει τόπο. Ωραία, θα πάρω το Α. Α. Ναι. Όπως λέμε, α μπέμπα μπλόμ. Του κοίθε. Έλα, ναι. Εντάξει, οκ. Εγώ είμαι λίγο παραπάνω συνεφίλ. Το επιβεβαιώνει και η Τζούλια που με χάνει με βρίσκει μέσα στον κινηματογράφο είμαι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο και για σένα, Δήμητρα, να λύσει το γρίφο. Γύρισε.
30. Πες μου για 30 ευρώ. Για 30 ευρώ δεν πειράζει, καταλήγα καλά είναι. Το πι. Πυροσκή. Ναι. Ωραία. 4.30. Τι κάνεις. Αγοράζεις ή γυρίζεις. Δεν το ξέρω, οπότε... Όχι, αν θα αγοράσεις, θα γυρίσεις, λέω. Το ξέρω, δεν το ξέρεις. Ναι. Το έχω καταλάβει από τη φωνή. Πρέπει να αποφασίσεις λίγο γρήγορα, όμως. Θα γυρίσω. Θα γυρίσει. Η Δήμητρα είναι μην πιάσει λεφτά στα χέρια της. 100! Τι καλό θα μου δώσεις. Το νι. Πεντακόσια 30. Σε ακούω, Δήμητρα. Το βρήκα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ορκίζομαι στον Άγιο Βαλεντίνο ότι το έχεις βρει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, okay. Προφανώς και δεν πειράζει, τίποτα δεν πειράζει. Μόνο τα φασόλια το βράδυ πειράζουν λιγάκι. Αλλά πες μου, σε παρακαλώ, αν έχεις βρει την ταινία. Να την πω. Όχι. Να την πεις. Ωραία. Σινεμά ο Παράδεισος. Λες ότι είναι η ιταλική κλασική ταινία Σινεμά ο Παράδεισος. Εάν είναι αυτή η ταινία, ο τίτλος της, τότε εσύ παίρνεις το ποσό που είναι μπροστά σου. 530 ευρώ! Έλα. Ω, παιδιά. Παιδιά, δεν σας αποκάλυψα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πρέπει να μας πει ταινία, σκηνοθέτη, πρωταγωνιστές. Καλό, ε. Ναι. Καλό. Πάρ' το μπαλαντέρ. 530 είσαι πρώτη. Παιδιά, εδώ αλλάζει συνεχώς η ιστορία, διότι ο ένας παίρνει προβάδισμα, μετά ο άλλος. Έχουμε ντέρμπι και στο ντέρμπι αυτό είναι όλοι μέσα. Τέτοια ντέρμπι έχουμε εδώ καθημερινά. Εσείς μπορείτε να το κάνετε πιο απλό, αν νομίζετε ότι είναι απλό και δεν μπορεί η Δήμητρα ή δεν μπορεί η Μαρουσό ή ο Κώστας. Για κάμπ του δόθε. Για να δηλώσετε συμμετοχή θα μας καλέσετε στο 211 18 78 001 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr κάθετος TV, κάθετος τροχός. Δώστε μου 5 λεπτάκια, έχω εδώ μια σειρά. Να μην πούμε 5 πράγματα για μεταγραφές. Πάω, έλα εδώ εσύ, διαφημίσεις εσύ, έλα εδώ εσύ. Πάω καλά. Παιδιά, έχω μία πολύ χαρή Μαρουσό, χαρή τελείως σέρες, μιλάμε τα πάντα όλα, πάω και είμαστε αφού 0 ευρώ. Έχω έναν έτσι και έτσι ψιλοχαλαρό, ψιλοάνετο, ψιλοακτινολόγο, 480 Κώστας. Και έχω και την Master of the Άγχος, δεν υπάρχει δηλαδή, η νούμερο ένα στον κόσμο, από εδώ ακούω την καρδιά της, Δήμητρα, η οποία τα έχει ισοπεδώσει όλα, 5.30 είναι πρώτη. Μέχρι τώρα σε πήγε καλά το άγχος. Βέβαια έχεις και λίγο τύχη παραπάνω, που στις αίρες το τύχη το λέμε αλλιώς. Δεν επιτρέπεται τώρα. Τύχη. Και πάμε για λεξομαχία 150 ευρώ. Θα ψάχνετε για ένα αντικείμενο. Πράγμα. Το πίνακα είναι οι λέξεις. Ψάξτε το. Ένα πράγμα. Όπα, το έχουμε εδώ. Πατήστε άλλο λίγο, μ' αρέσει. Μπράβο, αλλά έχει πατήσει ο Κώστας πολύ ώρα πριν, εντάξει. Απλώς μου άρεσε όλη αυτή η εικόνα. Κώστα, πες μου. Ψαροντούφεκο. Ψαροντούφεκο, λέει ο Κώστας που δεν το έχει πιάσει τα χέρια του ποτέ, μάλλον. Έχει δοκιμάσει. Θα ήθελες. Δεν είσαι του ψαρέματος, τίποτα. Κώστα μου, κοίτα να δεις. 100, 150, 50 από εδώ, 50 από εκεί. Πάλι πρώτος. Πάλι πρώτος για 100 ευρώ. Και όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν πού? Στον τέταρτο γύρο. Ο οποίος θα είναι και γρήγορος. Εδώ έχουμε το εξής. Θα πάρουμε κατηγορία, θα πάρουμε γρίφο και θα έχουμε συνολικά
2,5 λεπτά για να λύσουμε αυτό το γρίφο χωρίς να γυρίζουμε. Μόνο εγώ θα γυρίσω και για το ποσό που θα φέρω θα λέτε σύμφωνα για αυτό το ποσό ή δωρεάν φωνιέντα. Ένα γραμματάκι και αμέσως λύνετε το γρίφο. Τζούλια, η κατηγορία και ο πίνακας. Θα ψάχνετε για πρόσωπο και το επάγγελμά του. Πρόσωπο και επάγγελμα. Γυρίζω τον τροχό της τύχης και εκεί που θα σταματήσει. Για αυτό το ποσό θα λέτε σύμφωνα. Τα φωνείτε είναι δωρεάν, δεν φέρνουν πίσω χρήματα. Και έχετε 3 δευτερόλεπτα μόλις βρείτε ένα γράμμα. Ανοίξαμε και τον πίνακα. Κώστα, είσαι έτοιμος. Πάμε. Πάμε τώρα. Σίγμα. Για λίστο. Δήμητρα. Ταφ. Μήπως το γνωρίζεις. Όχι. Μαρουσό μου. Κάπα. Κάπα. Όχι. Όχι. Κωστή. Νί. Νίκος. Νίκος. Ωραία. Σ' ακούω. Τα. Δήμητρα. Δέλτα. Δέλτα. Το έχεις. Όκαρα. Το βρήκα. Πες ένα γράμμα. Έλα βρε. Κώστα. Ρο. Ρο. Τάνια Τσανακλίδου, τραγουδίστρια. Τάνια Τσανακλίδου, τραγουδίστρια. Επιβεβαιώνουμε. Και επάνω στο νήμα. Πω τι έγινε. Λοιπόν, Παοκάρα, θα σου πω ότι εντάξει, δεν προλαβαίνουμε ούτως ή άλλως. Ναι. Έδωσες από εδώ την μπάσα, έγινε assist, βγήκε assist και σκόραρε ο διπλανός, ο οποίος είναι και ο μεγάλος νικητής, ο Κώστας μας. Πρέπει να ευχαριστήσεις τα κορίτσια, βεβαίως. Εδώ τη σειρά μας, παρακαλώ, ευχαριστήσεις έτοιμα. Έχουμε τελειώσει, μπορείς να αγκαλιάσεις τη λιά. Κοίταξε. Μετά από εγκυμοσύνη και 10 μήνες με νομορό, ναι, είναι η πρώτη φορά που θα τόσο άνετα και εύκολα και νόμιμα μπορεί να αγκαλιάσει κοπέλες. Ευχαριστήτες που σου παραχωρήσαν όλο αυτό. Αυτός είναι ο Κώστας, αυτή είναι η Μαρουσό και φυσικά αυτή είναι η Δήμητρα, η οποία για λίγο έχασε. Κορίτσια. Παιδιά, του δίνει και τον Μπαλαντέρ. Είναι κορυφαίο, πήρε και τον Μπαλαντέρ. Μπράβο, ρε θηρίο, δικό μου αυτό. Και σας αφήνουμε εδώ για να μείνετε για λίγο κοντά μας, γιατί αυτός εδώ ο άνθρωπος θα κάνει μια ακτινογραφία στον τροχό του μεγάλου τελικού. Άλλο πράγμα. Θα του τα βρεις όλα. Έτοιμος. Έτοιμος. Πεζό 108 περνάει τώρα από το ακτινολογικό. Φύγαμε. Οπ, και σε πήγα και ανάποδο. Είδες κίνηση. Καλά περάσαμε. Και περάσαμε καλά. Και γυρίζουμε και σπίτι. Και πάμε και στο μωρό και ένα χιλιάρικο. Παρακάτω ψηλά. Κιόλας, μια χαρά. 955. Χρήματα που δεν είχες, χρήματα που θα πας πίσω στη γυναίκα σου και στο μωράκι σας. Το έχετε βαφτίσει. Ναι, με. Πώς λέγεται. Αρετή. Η Αρετή. Η Αρετή περήφανη για τον μπαμπά της όταν θα πατάει αυτό το βίντεο στο YouTube τα επόμενα χρόνια συνέχεια για να βλέπει τον μπαμπά στο τελικό. Όπου τι κάνει ο μπαμπά στο τελικό. Κερδίζει το πεζό 108, κερδίζει ένα μεγάλο ποσό ή δεν κερδίζει. Θα το μάθουμε σε ένα λεπτό. Καλή επιτυχία. Ο τροχός σταματά στο νούμερο 7. Κώστα μου, είσαι και Ολυμπιακός, ε. Για δώσ' το μου. Για έλα εδώ, να μας δει η Αρετή, η οποία προφανώς και αναγνωρίζει τον μπαμπά, βλέποντας τον τηλεόραση. Και βαράει παλαμάκια. Και βαράει παλαμάκια τώρα. Φαντάσου τι θα γίνει αν είσαι στο γρίφο, στην κατηγορία. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι συνώνυμα. Στον πίνακα τα συνώνυμα, οι δύο λέξεις δηλαδή. Εγώ θα βάλω 5 γράμματα, λάμδα, πι, σίγμα, τάφ και αλφα, όπως λέμε, αρετή. Και θα δούμε αν υπάρχουν αυτά τα γράμματα πριν περάσουμε στα δικά σου 4. Ένα διπλό πι. Ένα σίγμα σαν την καλαμιά στον κάμπο και ένα αλφα επίσης. Σε ακούω, ακτινολόγια μου. Το ρο. Η πρώτη σου επιλογή είναι το ρο, ρεύμα. Το μη. Η δεύτερη επιλογή σου είναι το μη, όπως λέμε, μασκαράς. Και άλλο ένα. Το κάπα. Κάπα. Κλείνουμε με το τελευταίο γράμμα. Το γιώτα. Υπάρχουν αυτά τα 4 γράμματα που ζήτησε
ο φιναλίστ μας, ο ακτινολόγος μας, ο Κώστας. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά συνώνυμα 10 δευτερόλεπτα από τώρα. Η πρώτη λέξη είναι πανεύκολη σχεδόν. Έλα, Κωστή μου. Έλα, Κωστή μου, έλα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Περίμενε, πριν να ανοίξουμε τα γράμματα. Τώρα που τελείωσε ο χρόνος, μήπως η πρώτη λέξη δεν σου έδωσε τίποτα. Επισκευάζω και επιδιορθώνω συνώνυμες λέξεις. Δεν πειράζει, παιδιά. Είναι, αν σου πάει κάτι άλλο στο μυαλό, εκείνη την ώρα δεν σου έρχεται αυτό. Είχα κολλήσει σε κάτι άλλο για να πω. Τι είναι αυτό που σκεφτόσουνα. Τι σκεφτόσουνα. Γιατί όντως είχες κολλήσει σε κάτι άλλο. Εμένα το μυαλό μου πήγε απευθείας στο έψιλον, όπως και σε πολλοί κόσμο. Ήταν δεύτερο το πι, έβαζα μπροστά το μη. Μάλιστα. Το έχεις πάει στο μπάμπις και τα λοιπά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από εδώ ο άνθρωπος φεύγει νικητής, έτσι κι αλλιώς το μεγάλο δώρο είναι στην κούνια τώρα και περιμένει. Κοιμάται νωρίς. Όχι, θα περιμένει. Περιμένει, αλλιώς το έχω στήξει και μετά κοιμάται. Okay. Πες της, ο μπαμπάς γυρίζει σπίτι με 955. Όλα δικά σου, κοράκλα μου. Καλό θα ήταν να έπαιρνες και το τεμάχιο αυτό, το οποίο περιέχει 4 χιλιάρικα. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν τα είχε για από πριν, όπως δεν είχε και το Peugeot 108, το οποίο ήταν αρκετά μακριά από την επιλογή του φακέλου με το νούμερο 7. Τι να πειράζει, τίποτα δεν πειράζει, κυρίες και κύριοι. 955 ευρώ μας πέρασε τη φωτογραφία και όποιος γυρίζει, κερδίζει. Καλό απόγευμα. Το έχω βρει πάνω. Αυτό. Εύκολα.